Ψιλορίτης, έπεσαν τα πρώτα χιόνια, σωστά. Το θέμα είναι πότε αυτά τα χιόνια θα κατέβουν στα χαμηλά. Και αν μία περιοχή βέβαια περιμένει πώς και πώς αυτή την κακοκαιρία εντός πολλών εισαγωγικών, με μέτρο κακοκαιρία και αναφέρομαι σε μια ήπια χιονόπτωση, είναι η περιοχή των Ανογείων. Πάμε στο Δήμαρχο, έτσι ξεκινάμε σήμερα την εκπομπή μας, ο κύριος Σωκράτης Κεφαλογιάννης. Πώς είστε, Δήμαρχε? Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Στα Λευκά ξεκινάμε σήμερα. Στα Λευκά, με άρωμα Ανογείων και με ένα λόγο σκίνακας που βλέπουμε εκεί στο τζάκετ σας. Ναι, ναι, είναι ένα σημείο το οποίο πέρα από την επιστημονική του έτσι αξία, έχει και ιδιαίτερη αξία για την όλη προσπάθεια που επιχειρούμε εδώ στα Ανόγια. Λοιπόν, πάμε λίγο με την είδηση που έχει να κάνει με τα χιόνια εκεί στον Ψιλορίτη. Σηματοδοτεί την έναρξη της χειμερινής περίοδου, με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται για την επισκεψιμότητα στο Δήμο σας. Μας έδειξαν τα χιόνια, ήρθαν την κατάλληλη στιγμή, στην έναρξη χειμώνα. Μας λένε είμαστε εδώ, μπορεί το πετρέλαιο να έχει ξεφύγει προς τα πάνω, αλλά εμείς είμαστε εδώ. Μέχρι στιγμής ο χειμώνας βαδίζει ήπια σε σχέση με τον περσινό χειμώνα, να είμαστε ειλικρινείς. Βέβαια τώρα θα μπούμε στην καρδιά του και πραγματικά ελπίζουμε να μην είναι τόσο βαρύς όσο πέρυσι, διότι πέρυσι πέρα από τα πολλά χιόνια που είχαμε και πολύ κρύο. Ελπίζω φέτο τα χιόνια να μας έρθουν μέχρι εκεί που πρέπει, μέχρι εκεί που θα μπορούμε να τα χαρούμε με ασφάλεια και χαρά όλοι και να αποφύγουμε ακραίες καταστάσεις κρύου και δυσμενούς κόστους στη τσέπη των πολιτών. Διαχρονικά όμως, είτε έχουμε να κάνουμε με ένα ήπιο χειμώνα, είτε έχουμε να κάνουμε με ένα βαρύ χειμώνα όπως ήταν ο περσινός, με κύριο χαρακτηριστικό βέβαια πλημμύρες, πλημμυρικά φαινόμενα, έντονες χιονοπτώσεις, αντιμετωπίζουμε κάποια συγκεκριμένα προβλήματα στο πώς διαχειριζόμαστε αυτές τις καταστάσεις. Ξέρετε, με τον καιρό δεν μπορεί να τα βάλει κανείς σε πολλές περιπτώσεις. Φέτος, τι διαφορετικό ισχύει στα Ανόγια, στο μέτωπο της αντιμετώπισης μιας ισχυρής ή ακόμα και ήπιας χιονόπτωσης? Είμαστε έτοιμοι. Ο εξοπλισμός μας είναι και πρόσφατα συντηρημένος. Μάλιστα, εντάξαμε στο δυναμικό μας και ένα παροπλισμένο μηχάνημα που είχαμε, αλλά πολύ ισχυρό και δυνατό σε περίπτωση χιονοπτώσεων, όπως είναι το RATRAC που ήταν στο χιονοδρομικό κέντρο, στο εγκατελειμμένο χιονοδρομικό κέντρο. Με την ευκαιρία και της έναρξης των εργασιών εκεί, καταφέραμε, το επισκευάσαμε, το κάναμε λειτουργικό, ώστε σε πρώτη φάση να μπορέσει να υποστηρίξει τις όποιες ενέργειες κάνουμε για απεγκλωβισμούς ή για να φτάσουμε σε επιμειοστάσια. Και σε δεύτερη φάση να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε έτσι τις συνθήκες στους επισκέπτες που θα έρθουν, σε κάποιους που θα θέλουν να κάνουν μαθήματα ή να δείξουν κάπως χιονοδρομικό σκι, να μπορέσουμε να τους κρατήσουμε το χιόνι για μεγαλύτερο διάστημα εκεί που το χρειάζονται. Δήμαρχε, αναφορικά τώρα με την επισκεψιμότητα κατά τη διάρκεια των εορτών, γνωρίζουμε ότι εκεί στα Ανόγια υπάρχουν καταλήμματα και μάλιστα πέρυσι η πληρότητα άγγιξε σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και το 100%. Τα μηνύματα τα οποία λαμβάνετε ποια είναι? Τα μηνύματα είναι αντίστοιχα τα περσινά. Να μην πω καλύτερα, και αυτό το δείχνει κυρίως πέρα από την κάλυψη των κλινών που υπάρχουν εδώ, που δεν μπορώ να πω ότι είναι σε μεγάλο αριθμό οι κλίνες, αλλά υπάρχει αρκετό ποσοστό κάλυψης. Η κύρια έτσι ένδειξη ότι θα πάει καλά η ιστορία είναι ότι ήδη εμπλουτίζονται με μουσικές βραδιές πολλά μαγαζιά εδώ στα Ανόγια. Μάλιστα, λοιπόν. Υψηλές οι προσδοκίες πάντως. Υπάρχουν προσδοκίες για φέτος? Πιστεύω ότι μετά από ένα καλοκαίρι το οποίο έδωσε έτσι μια άλλη αίσθηση και οικονομική ανάσα στις τσέπες των πολιτών, πιστεύω ότι το χειμώνα, έτσι δείχνει και η κατάσταση σε όλη την χώρα, ότι θα αναζητήσουν μια εξόρμηση. Θα αναζητήσουν εξόρμηση και ξέρετε ότι... Και ξέρετε ότι η περιοχή των Ανογείων, καθώς μιλάμε και συζητάμε για επέκταση της τουριστικής περίοδου, τα χαρακτηριστικά στα Ανόγια είναι κατά κάποιο τρόπο ένα βαντάζ. Δίνουν ένα βαντάζ στην περιοχή προκειμένου μέσα από τον εσωτερικό κυρίως τουρισμό να πετύχει αυτή την πολυπόθητη επέκταση της τουριστικής σεζόν. Δεν είναι απλά ένα σενάριο, είναι μια πραγματικότητα για την περιοχή σας. Είναι μια πραγματικότητα όμως που και προσπαθούμε και συμβάλλουμε πολλοί παράγοντες, τόσο ο πληθυσμός αλλά και κυρίως ο Δήμος με την περιφέρεια,
Βρίσκουμε Βίκο ΑΟΤΑ, θεωρούμε το στίχημα της επέκτασης του χειμερινού τουρισμού αλλά και της επέκτασης των ενδιαφερόντων των επισκεπτών προς την εδωχώρα της Κρήτης ως το κρίσιμο στίχημα των επόμενων ετών, όπου δεδομένο ότι ο πληθυσμός των επισκεπτών στην Κρήτη θα αυξάνει με γονιούς ρυθμούς και με την έλευση του νέου αεροδρομίου και με την βελτίωση των... των οδικών αξώνων που θα κυκλοφορεί ο κόσμος. Θα μπορούμε να πούμε περισσότερα το επόμενο διάστημα. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε θερμά. Τους χαιρετισμούς μας εκεί και στους Ανογιανούς που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή.